Πριν από λίγου μήνε, ψηφίστηκε οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προβλέπει ότι από το 2030 και μετά ε, όλε οι νέε οικοδομέ οι οποίε θα ανεγερθούν θα πρέπει να είναι ε, στην ουσία μηδενική ενεργειακή ρήπαση και επιβάλληση του περιβάλλοντο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι νέε οικοδομέ που θα ανεγείρονται θα πρέπει να είναι φιλικέ προ το περιβάλλον και να είναι μηδανική ενεργειακή επιβάλληση του περιβάλλοντο. Συνεπώ, σημαίνει ότι θα πρέπει οι οικοδομέ που θα ανεγείρονται να είναι φιλικέ προ το περιβάλλον και όσε οικοδομέ έχουν ανεγερθεί σταδιακά να αναβαθμίζονται ενεργειακά ούτω ώστε να μειώνεται το ποσοστό ρήπανσης του περιβάλλοντος ε, λόγω ενεργοβόρων συσκευών που θα υπάρχουν ε, μέσα στα σπίτια αυτά και στις κατοικίες αυτές όπως επίσης και τα υλικά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για να ανεγερθούν οι συγκεκριμένες οικοδομές ε, θα πρέπει να αναβαθμιστούν όπως παραδείγματος χάρη ε, κατοικίες οι οποίες έχουν μια ενεργειακή κλάση 7ης βαθμή ή έκτη βαθμίδα, χάρη, θα πρέπει να προβούν σε οι ιδιοκτήτε του ενέργειες ενέργειε αντικατάσταση, παραδείγματο χάρη κουφωμάτων ήδη ή διενέργεια θερμοπρόσωψη ή θερμομόνωση, ούτω ώστε να ανέβουν ενεργειακά στην ενεργειακή κλάση τα σπίτια τους και με αυτόν τον τρόπο να είναι περισσότερο φιλικά προ το περιβάλλον. αυτή η οδηγία θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα, και γι' αυτό οι ιδιοκτήτε οι οποίοι επιδιώκουν να μπουν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπω είναι το Εξοικονομώ, το οποίο αναβαθμίζει ενεργειακά τι κατοικίε και τι κάνει πιο φιλικέ προ το περιβάλλον, θα πρέπει στην ουσία να προβούν στι απαραίτητε ενέργειε ούτω ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά η κατοικία του και με αυτόν τον τρόπο να έχουν και ένα σπίτι το οποίο θα είναι φιλικό προ το περιβάλλον, αλλά και θα εξοικονομήσουν χρήματα καθώ θα είναι λιγότερο κοστοβόρο το ρεύμα για αυτούς στο σπίτι τους, τους χάρη, και θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά τη ρήπανση του περιβάλλοντος.